Ακούστε με να δείτε. Είναι το πρώτο καινούργιο βίντεο, καινούργια σειρά. Δεν ξέρω πώς ονομάζεται ήδη, πρέπει να σκεφτώ το απόγευμα όνομα, ναι. Οπότε δεν σας το λέω. Θα το δείτε στον τίτλο. Αντιγράφουμε Mr. Beast. Λοιπόν, πρώτο challenge σήμερα θα έχεις την τιμητική να παίξεις. Πώς φαίνεται. Ακούσω, να ακούσω λοιπόν, πρώτα τα κάτω γράμματα. Διαγωνίζεται, διαγωνίζεται Κυριάκος, Cookies και εσύ. Ναι. Ο νικητής. Εύκολο καταρχήν. Ο νικητής. Παίρνει 50 ευρώ. Από ποιον? Από μένα. Από τον Mr. Beast. Δίνω εγώ 50 ευρώ. 50 ευρώ. Θες να παίξεις. Τίποτα, έσφαξα ένα χωράφι. Θες να παίξεις να κερδίσεις 50 ευρώ. Θες να κερδίσεις 50 ευρώ. Παίξε μπάλα. Θες να κερδίσεις 50 ευρώ. Παίξε μπάλα, δεν μου λέει κάτι. Θες να κερδίσεις. Ωραία, θέλω. Μπράβο. Ωραία. Και εγώ θέλω. Α, το challenge ποιο είναι σήμερα. Θα κάνει ο καθένας σας συνθέσεις. Θα παίξω απλά. Εντάξει. Δηλαδή, άμα τα κερδίσει, θα πάρω εγώ, δεν πειράζει. Άμα τα κερδίσω, θα στα δώσω για στοίχημα stream. Εντάξει. Win-win. Αυτό είναι επένδυση, ρε. Αυτό είναι λαβώνω ότι. Λαβώνω την παραγωγή. Λοιπόν, όχι, θα στα δώσω στοίχημα stream. Και... Ακούστε να δείτε. Ποιο είναι το θέμα μας. Ναι. Ο καθένας σας θα κάνει ένα δίσκο με φαγητά μέχρι 15 ευρώ. Οκ. Ναι. Έχεις τελειώσει το δίσκο σου, έρχεσαι και λες παρουσιάζω το δίσκο μου. Τέλος, αυτός είναι ο δίσκος μου. Ναι. Για 15 ευρώ, 15 και ένα λεπτό έχασες. 14, οκ, okay, το δέχομαι. Άμα βάλω μέχρι 1 ευρώ εγώ παραπάνω. Όχι, δεν μετράει. Δεν μετράει. 15, με αποδείξεις. Ναι. Να είμαστε σίγουροι. Ναι. Μόλις παρουσιάσετε τους δίσκους σας λοιπόν, θα τους φωτογραφίσω και θα τους βγάλω στο Instagram. Οπότε κάντε follow στο Instagram του Αγλέωρας TV. Και μέχρι εμείς με τον Μάριο μετά να κάνουμε το βίντεο review μας που θα κάνουμε, το κοινό θα ψηφίσει ποιος είναι ο νικητής. Ο νικητής που θα ψηφίσει το κοινό παίρνει το 50 ευρώ. Δεν ψηφίζω εγώ, το κοινό. Και χωρίς ονόματα όμως, οι δίσκοι. Α, ναι, μπράβο, σωστό. Χωρίς ονόματα. Ναι, γιατί μπορεί τα κορίτσια οπότε να ψηφίσουν εμένα όλες, οπότε δεν υπάρχει θέμα, κατάλαβες. Α, καλά, εντάξει. Πρέπει να ψάξετε, θα κάνετε το ίδιο σας. Αλλά όσο θα ψάχνετε και θα κάνετε, ναι, θα πρέπει να είστε λίγο τηλεοπτικοί. Μην είστε τηλεοπτικοί. Θα έχετε κάμερα ο καθένας σας πάνω του, ναι, και θα λες εσύ: τρεις κάμερες έχουμε, τρία άτομα θα παίξουν. Ναι. Τι άλλο θέλει. Και θα λέτε, ξέρω εγώ, πρέπει να πάρουμε αυτό, εκείνο, αυτό, εκείνο. Τέλει, το άλλο. Κατάλαβε. Δηλαδή, 15 ευρώ. 15 ευρώ! Κάτω από τα 15 δεν μας πειράζει. Δεν μας πειράζει και 13. Εγώ δεν ξέρω για την κάμερα αυτά. Αυτά με τα κάμερα τέτοια δεν όχι, ξέρω. Όχι, θα τα έχεις. Δεν τα έχω, δεν το έχω ενώ. Δεν πειράζει, μπορεί να μην χρησιμοποιήσουμε πολλά πλάνα σου, αλλά θα το κάνεις. Τέγαμο το σόι. Φασισμό στο γλέωρα στη δίδυ, θα το κάνεις. Deal. Deal. Θα παίξεις. Θα κερδίσεις. Εννοείται. Εννοείται. Μαλάκα, θα χάσεις. Εγώ δεν χάνω γενικά, οπότε δεν ξέρω τι λέει ο κύριος εκεί. Ποιο θα κερδίσει από τους δύο. Βάλουμε και στοιχήματα εδώ. Τι στοιχήματα, εγώ 50 ευρώ θα πάρεις. Ε, υπόλοιπο. Άμα θέλετε, βάλτε αυτά. Αυτά είναι off camera, δεν ξέρουμε. Παράνομοι στοιχηματικές δεν δεχόμαστε. Off camera, κάντε ό,τι θέλετε. Πάμε να γίνει το challenge, μαγκές. Πρώτο που σκέφτομαι είναι hot dog, το οποίο είναι φθηνό. Ωραία, για πάμε να δούμε. Είμαστε μπροστά στο hot dog king. Ωραία. Και θα πάρουμε το πιο απλό hot dog για να το μπορούν να το φάνε κιόλα. Γιατί δεν τρώνε σως και δεν τρώνε και είναι περίεργοι και μας τις πάνε, okay? Okay. Πάμε να το παραγγείλουμε. Ωραία, μάγκες, ξεκινάμε πολύ δυνατά γιατί πήραμε δύο χοντογκές, ναι, οι οποίες είναι φθηνές, μπορεί να τις φάει οποιοδήποτε και να μην έχουμε θέματα με σάους. Ωραία, μαλάκα, είναι γαμάτες. Και είναι και ποσότητα, νομίζω, πληρεί τα δεδομένα του value, έτσι. Έτσι. Πάμε να δούμε με τι θα πλαισιώσουμε αυτά τα ψέματα. Μην ακολουθείτε τον Superstar. Κουκί, τι θα γίνει. Λοιπόν, μάγκες, εγώ επειδή ξέρω τι θέλω να φάω, αλλά πρέπει να σας το πουλήσουμε κιόλας. Το μενού μάλλον θα έχει τάκος, μία μακαρονάδα που θέλω να φάω και μετά θα το γεμίσουμε από τέτοιο για ποσότητα για να πούμε ότι για 15 ευρώ σας κάναμε πιο καλά. Θεωρείς ότι υπάρχει πίσω να κερδίσεις? Δεν ξέρω. Θα προσπαθήσεις όμως? Θα προσπαθήσω, εντάξει, δεν παίζουμε για να χάσουμε. Μπράβο. Δεν παίζουμε και για να κερδίσουμε. Κάνουμε, το απολαμβάνουμε, ναι, το παιχνίδι. Εγώ ωραία, ήρθα έτσι για τη βόλτα. Ωραία, πάμε. Θα σας ρωτήσω λίγο. Τώρα που έχουμε άλλα 8,5 ευρώ κάπου να βρούμε, δύο πράγματα θέλουμε. Τι θέλουμε? Δεν ξέρω, μια μακαρονάδα θα ήθελα να είναι 4 ευρώ ρε, και μετά με 4 δεν πρόκειται να βρούμε. Μήπως μεξικάνικο και γλυκό, να παίξεις και γλυκό. Το σκέφτηκα.
ένα παγωτάκι. Αλλά αυτά δεν μπορούμε να τα δείξουμε όλα μαζί. Θα τα παίξουμε, θα τα παίξουμε. Μεξικάνικο, πού είδαμε μεξικάνικο. Δεν είδαμε, εσύ με είπες. Α, τα τάκος. Ναι. Και να πάρουμε και ένα γλυκό παγωτό. Νομίζω είχε δύο μπάλες με. Ή να πάρεις εκείνο το καμινάδα που λέει. Άκουσα τον εχθρό να ξέρεις τον έναν να λέει ότι θα πάρει τσούρος. Τα τσούρος. Τα τσούρος είναι αυτά τα μεξικάνικα τα γλυκά που έχουν το. Σαν λουκουμάδες με ζάχαρη αυτούς που πουλάνε στην παραλία. Παρόμοια φάση τεστο, δεν. Αυτό, αλλά ξέρεις και καλά. Δεν πειράζει, εμείς θα πάρουμε πιο ωραίο γλυκό. Το παγωτό. Απλό. Ισχύει, κερδίζεις πάντα, κερδίζεις. Απλό και το καλύτερο γλυκό. Κερδίζεις, κερδίζεις. Ναι, ναι. Και ο άλλος ο εχθρός κούκι. Όλοι το σκεφτήκαμε το ίδιο να πάρουμε και γλυκό. Τίποτα, τίποτα. Έχει ήδη πάρει πράγματα, έχει ήδη πάρει πράγματα. Όλοι κατά το ίδιο θα κάνω. Χοντόγκ έχει πάρει, χοντόγκ έχει πάρει. Ποιο θες? Το ντεζαβού. Να δω. Τι έχει μέσα το ντεζαβού? Traditional cheddar, caramelized onion, barbecue sauce και parmesan. Τεζαβού είναι. Μπορείτε να μας το δώσετε σε ένα πλαστικό τέτοιο για να το βάλουμε. Πακετάκι. Κάτι τέτοιο, ναι. Ψηφίσουνε και πρέπει να κερδίσουμε. Πάμε να κάνουμε μια βολιδοσκόπηση, να δούμε τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, γιατί από ό,τι βλέπω δεν έχει πολλά μαγαζάκια. Τι να κάνουμε μεγαλύτερο value, 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 πιο ωραίο δίσκο, το πιο τηλεοπτικό βασικά, όχι το πιο ωραίο δίσκο. Με πολλές άλλες και τα σχετικά, πρέπει να δούμε τι γίνεται, να βγάλουμε τηλεοπτικό δίσκο. Ναι. Και we'll be back. Πάμε. Το πιο πιασάρικο δίσκο θα κάνουμε. Καταρχήν, καντίνα, full τηλεοπτική, παίξε πάλι. Γεια σας. Εδώ έχουμε σουβλάκι που έχει μέσα. Κρατούμενο, θα παιχθεί σίγουρα, θα έρθουν και οι άλλοι εδώ. Σίγουρα θα το συζητά. Πρέπει να βάλουμε ένα γλυκό και πρέπει να βάλουμε το ρολάκι. Το παγωτό. Ναι, το ρολάκι. Mm-hmm. Classic burger, 5 ευρώ. 5 και 4, 9. Ένα μπέργκερ, ένα πιτό γύρω με ψάρι, ένα hot dog. Πάμε και στα hot dog να δούμε πόσο έχουν. Μια πατάτα. Και όπως πάντα, κάθε σωστό τραπέζι πρέπει να έχει και μια πατάτα τηγανητή, έτσι. Έτσι. Οπότε, παίζουμε μπάλα με πάλι. Η τακτική μου είναι απλά να γεμίσουμε το μάτι και το στομάκι βασικά. Παίρνουμε την πατάτα. Και σου μένουν άλλα πόσα. Και μένουν άλλα 7,5 ευρώ. Καλό, καλό, καλό. Τα οποία, μάλλον, θα με οδηγήσουν στο 50. Πιστεύω ότι κέρδισα ήδη. Αυτό. Νομίζω ότι κέρδισε. Κέρδισα ήδη. Okay, okay, okay. Πατάτα στο χέρι κομμένη. Φαίνεται καλή, φαίνεται καλή. Γιαγιάς, χοντροκομμένη δηλαδή. Χοντροκομμένη, ναι. Τώρα βέβαια σκεφτούμε μήπως να γλυκάνουμε κιόλας ή όχι. Δηλαδή να παίξουμε all around. Βέβαια δεν ξέρω αν μπορείς να δώσεις συμβουλές. Αυτό είναι το ένα θέμα. Δηλαδή μπορεί μετά η παραγωγή να μου μειώσει κάνα δεκάρικο από το. Όχι, φίλε, νομίζω εντάξει, εγώ μπορώ να σου πω διάφορα πράγματα. Οι επιλογές δικές σου είναι. Ισχύει, ισχύει. Θα δούμε, θα δούμε. Θα δούμε. Αυτή είναι η φάτσα της νίκης. Αυτή είναι η φάτσα του δεν τελειώσαμε ακόμα. Τι νομίζατε? Έχουν πάρει όλα αυτά και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Τι είναι αυτό το τέρας, μαλάκα, που πήρες? Αυτό είναι καντίνα. Αυτό που συνομικά. Αυτό που εκπροσωπούμε. Ωραία, ωραία, ωραία. Τέλεια. Και Ελλάδα. Και γιατί... πόσα λεφτά σου έχουν μείνει τώρα? Άλλα 3,5 ευρώ τα οποία μπορώ απλά και να τα πετάξω στην επιτροπή. Δεν με νοιάζει καν. Έχω κερδίσει ήδη. 3,5 ευρώ. Δεν ξέρω. Έχει το τρόπιο πόσο κοστίζει για να το αγοράσω όλα τα υπόλοιπα. Δεν χρειάζεται να πάρω τίποτα άλλο, ρε. Μπορώ να πάρω απλά 4, όχι 5. 6 νερά να πάρω. Εφτά νερά. Πάμε προς τα πάνω. Λοιπόν, πάμε hot dog king. Ίσως το πιο νόστιμο hot dog που έχω φάει στη Θεσσαλονίκη. Και έχει φοντί τσένταρ. Ωπ, κοίτα όμως ποιοι είναι εδώ. Είναι ο αντίπαλός σου εδώ όμως. Άκου εδώ.
2,5 ευρουλάκια. Το τσι! Τσι! Το τσι! Τσι! Το τσι! Τσι! Ιησ! Γεια σας, γεια σας! Σίγουρα παίζουμε ένα hot dog και επειδή το street food βασίζεται, ξεκίνησε από Ασία, Ινδία, Ασία και τα σχετικά, θα παίξουμε και ένα μόγκο μάλλον πιο μετά ή κάτι τέτοιο εδώ πέρα. Δεν είναι worth το συγκεκριμένο, θα πάμε αλλού. Α, έχει πολύ ωραία πίτσα από εκεί. Πάμε από εκεί. Θα κρατάς σημειώσεις τα μαγαζιά. Ναι. Ε? Εδώ θέλω vegan versus meat. Δεν. 5 τεμάχια παλάβαλ 3 ευρώ worth. Οπότε, πάμε να δούμε και πίτσα. Έχει τσούρος. 3,20 το τσούρος. Το τσι. Λοιπόν, έχεις γεμάτα τα χέρια σου, έχεις νικήσει, αλλά τι θα κάνεις. Αλλά. Ήδη, θα... μόνο με αυτό έχεις νικήσει. Θα νικήσουμε λίγο παραπάνω για να τους κατατροπώσουμε, δηλαδή όχι απλά να κερδίσουμε. Εμείς θέλουμε τώρα να τους ξεφτυλίσουμε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είμαστε οι καλύτεροι πάντα. Θα πάρουμε ένα ακόμα hot dog, γιατί κάποιος μπορεί να πεινάει. Κάποιος, όχι από αυτό. Θα πάρουμε ένα πιο mom UE. Ποιο. Τώρα είμαι ανάμεσα στο deja vu ή στο spicy για να παίξουμε και λίγο με τις. Να είναι καυτερό. Εγώ νομίζω deja vu γιατί φαίνεται εξπλό. Αλλά μπορείς να πάρεις και το spicy άμα είσαι λίγο πιο εξπλό. Πάρε και έλα. Καταρχήν πιάσε εδώ πλάνο, ποιο street food πεθαίνεις. Hidden, εδώ. Τι. Hidden gem, 1 ευρώ το τεμάχιο, 1 ευρώ το τεμάχιο. Εδώ το δείξαμε πριν, παίζει να παιχτεί η φασούλα εδώ με 1 ευρώ το τεμάχιο. Περιμένουμε τα τσούρος, έχουμε κάνει ήδη 9 ευρώ, περιμένουμε 3,30 τσούρος και ψάχνουμε κάτι με 2,70 για το απόλυτο challenge. Για να δούμε, δεν ξέρω αν θα κερδίσεις. Πρώτη φορά μπουρίτο. Μαλάκα, αυτά φαίνονται καλά, δεν ξέρω. Έκανε 5 ευρώ, για να δοκιμάσουμε καλά είναι, δεν ξέρω, θα δούμε. Ωραίο. Ποιο είναι αυτό, με την πανσέτα ή το μοσχάρι. Αυτό μάλλον είναι το μοσχάρι, γιατί είναι πιο μαύρο, ρε. Όχι, αυτό πρέπει να είναι η πανσέτα που είναι πιο λεπτοκομμένο, δεν ξέρω. Δεν μπορεί να καταλάβει άμα τρως χοιρινό ή μοσχάρι. Ναι, άμα θες δοκίμασε λίγο από την άκρη να μου πει τι είναι. Χοιρινό. Καλά σε είπα. Θες να δοκιμάσει και λίγο πίτσα ταυτόχρονα. Να κάνει εξπλό. Ωραία η μαργαρίτα, είναι και τέτοια. Για να δω από κάτω, ψήσιμο από κάτω. Μαλάκα καλό. Βλέπει τέτοιο, πώς λέγεται. Τη φρέσκια ντομάτα, το χοντρό, τη μαλακία που και καλά Ιταλία φάση. Ναι. Δεν είναι η κλασική πίτσα που παίρνει σπίτι. Για να δούμε τι θα κάνανε οι άλλοι άραγε. Το 50 που είναι εδώ. Ο δίσκος σου έκανε πόσο. Ο δίσκος μου έκανε 15 ευρώ. Ακριβώς. Και low. Δύο δίσκοι έχουμε. Έχουμε. Πάντα ξεκινάμε με την πατάτα. Μπράβο, μάνα. Μπράβο. Πατάτα χωριού γιαγιά. Καλή. Ωραία, πάει. Είναι extreme καλή. Άσε με να πάω από εδώ. Θέλω με νιφάδα αλλά αυτού. Καντίναρ, μα δεν μπορείς να χάσεις. Δεν μπορείς να χάσεις, πρώτο. Καντίναρ. Πάμε εδώ. Απλό χοντοκάκι 2,5 ευρώ. Τίμιο. Χοντοκί. Μα είναι τεράστιο. Ήδη χόρτασα. Πάλι λίγο από αυτό. Είναι τόσο καλό όσο φαίνεται ή μας πεμπεγκιάζει η φάση. Γύρος. Να πεθάνω. Μην κάνεις ψέματα. Πάει, δεν με νοιάζει. Ωραία, μάλακα, είναι ο καλύτερος γύρος που έχω πάει. Ξεκάθαρα. Μάλακα, είναι γύρος με σάλτσα. Είναι πολύ νόστιμο. Είναι σαν τσίλικο κάρνε. Αυτό. Αλλά γύρο. Και θα δοκιμάσουμε και αυτό, το οποίο είναι spicy, έχει sweet chili μέσα. God damn, δηλαδή. Είναι full god damn. Full καλή. Καλώς. Ωραία, μπορείς τώρα να φας με την ηρεμία σου, γιατί είσαι ο νικητής, μάλλον. Το φαινιζάκι του είναι. Θα το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, Street Food Festival και... Τι έχουμε πέρι. Και δεν γίνεται, καταρχήν Street Food ξέρετε τι είναι. Είναι local φαγητό δρόμου. Λοιπόν, ξεκινάμε εδώ ψαράκι, όπου και να έχετε πάει να δείτε. Πάντα υπάρχει ψάρι, παντού, σε όλα τα στιγμή. Έχουμε εδώ, ξηφία σολομό τόνο, πιτούλα. Το σουβλάκι, ρε, το σουβλάκι. Να το, εδώ. Πιτούλα, πατατούλα, κρεμμυδάκι, dressing, λεμόνι, κόλιανδρο.
Okay. Εδώ. Η Γερμανία, άμα πάτε εγώ που πάτε, υπάρχει το Bratwurst με το πιπεράκι και το λάχανο. Είναι λοκαλιά τελείως. Ινδία, εδώ, πάμε. Chicken curry, motherfucker, ριζάκι. Βυριάνι, ρε. Κρεμμυδάκι με λαχανικά, 2 ευρώ όλο αυτό εδώ που βλέπετε. 2 okay. ευρώ. Και φαλάφελ, από την άλλη μεριά. Σως τακίνι, φαλάφελ το κλασικό, το φαλαφελάκι, πιτούλα. Και άμα διψάς, έχεις και ένα pink grapefruit εδώ πέρα, να ξεδιψάς. Τι έγινε? Τι έγινε, έχω κερδίσει χωρίς καν να παίξω, αυτό έγινε. Ε? Έχω κερδίσει χωρίς καν να παίξω. Έχεις κερδίσει χωρίς καν να παίξω. Χωρίς καν να δείξω ότι έχω το 50 ευρώ είναι δικό σου δηλαδή. Είναι δικά μου όλα. Το κέρδισες εύκολα αφού είδες το δίσκο του. Ναι, αλλά πήρε πίτσα μαλάκα πολύ καλή. Πίτσα καλή, αλλά εγώ έπαιξα σκέτη ποσότητα. Ναι, αλλά άμα το κοινό είναι λίγο πιο έξυπνο, μπορεί να χάσεις. Μπορεί να χάσεις. Έλα ρε. Τι είναι αυτό? Εκεί. Πάρε και μια σως να φας εδώ τα δρομαδάκια σου. Εγώ μετά θα κεράσω ποτάκι τα παιδιά με το 50 που τα λέμε. Δεν είχα δει τον Πέρι. Τώρα εμφανίστηκε και να πω την αλήθεια ψιλοαγχώθηκε. Νομίζω ότι μπορεί να χάσει το 50. Πέρι, ου! Νομίζω ότι απλά μπορεί να το δώσουμε κανένα τάλιρο επειδή έκανε και αυτός καλό τέτοιο. Αλλά εντάξει, ο Κούκκις νομίζω έχει χάσει. Αλλά έπαιξε. Τη μέρα. Ναι, αλλά αυτό. Λοιπόν, αυτό εδώ δεν έχει σημασία. Μόνο αυτό φτάνει. 2 ευρώ! Έτσι να μου το δίνανε, μισοφαγωμένο. Μισοφαγωμένο, εντάξει, 2 ευρώ αξίζει. 2 ευρώ αξίζει. Ήδη μισοφαγωμένο. Κάτσε να τον πάρω αυτό το πράγμα. Και λείπει και αυτό. Οπότε, σχεδόν τελειώσαμε. Περιμένουμε τους ψήφους του Instagram για να δούμε ποιος θα πάρει το 50. Απευθείας κατάθεση τράπεζα. Όχι τράπεζα. Κάστα το πάρει έτσι. Μην παρακολουθούνται και τα χρήματα. Θεωρίες συνωμοσίας, δεν ξέρω. Πλερουά 50 ευρώ. Πλερουά. Ακούστε λίγο. Μετράω ψήφους. Πιο δυνατά. Μετράω ψήφους. Όχι. Λοιπόν, βρέθηκε ένας κύριος από την Ανατολή. Και σκέφτηκε να κάνει marketing. Πού? Στον Περικλή. Γαμώ το σπίτι του. Καπνίζεται. Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, δώσε κάμερα σε μένα. Λοιπόν, άκου τι έγινε. Πήγα σε αυτόν εκεί. Δεν έχουμε τα επίσημα ακόμα. Λέω τώρα. Exit poll, τα exit poll. Κάτσε ακούστε όμω. Όλοι λένε ότι χάνουμε. Λοιπόν, άνομα χαλά. Λοιπόν, πήγα σε έναν τύπο ο οποίο ήταν Ινδικό ο άνθρωπο. Και του λέω, θέλω, έχει τεμάχιο. Και μου λέει, έχω τεμάχιο και ποικιλία. Του λέω, θέλω ένα τεμάχιο. Πόσο έχει? 1 ευρώ μου λέει. Ωραία, θέλω 2. 1 ευρώ. Ωραία, λέω, θέλω 2. Τι ψέμα είναι αυτό? 1 ευρώ. Και μου λέει, θέλω, λέω 1. Λέω 1. Και μου λέει, θέλω, λέω 1. Λέω 1. Τραβάω το κανάλι, δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά. Θέλω ένα τεμάχιο. Θλίψη στο πρόσωπο. Και πήγα να πάρουν ό,τι πήρα εγώ με 2 ευρώ και δώσαν 6. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Άρα δηλαδή σου έδωσε παραπάνω προϊόν χωρίς λόγο. Ναι, αυτό. Δηλαδή τα πράγματά σου δεν κάνανε 15, κάνανε παραπάνω. Κάνανε 17. Γιατί να ξέρεις ακριβώς πόσο κάνανε? Γιατί να κάνουν 17 ακριβώς και το ξέρει? Έχουμε νέο φως. Έχουμε νέο φως. Έχουμε φως. Στον ευγενικό κύριο από την Ανατολή να το ρωτήσω, το πήρε όντως 2 ευρώ? Μας κορυδεύει όλοι. Όχι, όχι. Δεν θυμάται καλέ. 2 ευρώ ήταν σίγουρα. Δεν τα θυμάται. Εδώ σε αυτή τη σειρά θα κρυθούν φιλίες. Κλάουν φιέστα εδώ. Τιμή και ηθική. Πρέπει ένα κύριο από την Ανατολή. Θα χαλάσουν την ηθική τους για να κερδίσουν. Αυτό κάνει το χρήμα. Αυτό κάνει το χρήμα. Και το βράδυ Περικλής το 50 έφτασε να το χαλάσει στο στοίχημα. Έχω επίσημη βαθμολογία. Ωραία. Αυτό... Κλείσε η κάμερα για να ανακοινώσω. Πώς λέγεται το μαγαζί? Το πιάτο 1 ήταν του Κούκκι. Δικό μου. Και συγκέντρωσε 17 ψήφους. Πολλούς πήρες μαλάκα. Άντε, ρε. Ούτε 10 δεν έπρεπε να πάρεις. Και πολλούς ψήφους πήρες, να ξέρεις. Λοιπόν, το πιάτο 2 ήταν του Περικλή και συγκέντρωσε 34 ψήφους. Λίγους. Double score από Κούκκι. Λίγους. Και το πιάτο 3 ήταν του Κυριάκου. Λίγους είπε, ναι, λίγους. Το πιάτο 3 ήταν του Κυριάκου και συγκέντρωσε 27. Εντάξει, καλά είναι, καλά πήγε. Χωρίς το marketing μπορεί και να χάσει. Καλά πήγε το marketing. Αν ο Πακιστανός δεν έκανε marketing. Α, τώρα σ' αρέσει, χωρίς το marketing. Χωρίς τις προσφορές, σ' αρέσουν, χωρίς τις προσφορές. Κοίτα, να σου πω κάτι. Μήπως θυμόμαστε παλιά βίντεο τώρα, μήπως. Εγώ δεν λέω τι έκανε πουστιά. Εγώ λέω απλά ότι αν δεν ήσουν τυχερός και δεν έκανε marketing ο Πακιστανός, δεν σου τα δώσει δωρεάν αυτά. Ισχύει, μπορεί να γινόταν εντελώς άλλο. Γιατί το λες Πακιστανό, είσαι ρατσιστής. Απογορεύεται το Πακιστανό. Ωραία, τι να το πω. Λοιπόν. Έλα εδώ ρε κλεφτή. Τώρα το καλό είναι ότι θα τα πάρεις από τα χέρια του ηττημένου. Οπότε θα είναι διπλά. Ισχύει, γλυκό το 50 ευρώ. Τώρα πρέπει εσύ να του τα δώσεις. Αυτό. Τι θες. Καταρχήν, καταρχήν. Αλλά, ευχαριστώ πολύ. Όχι, λοιπόν. Θα πάμε στο μαγαζί. Ο Πακιστανός έκανε marketing. Είναι λεφτά φίλου. Εγώ θα πληρώσω το τραπέζι εδώ. Ωχ,
Πάλι κερασμένα. Πάλι κερασμένα. Έχει γαμηθεί σήμερα, ξεκολλάει. Έχει ευρακωθεί. Καλά κάνει, αντρικό, αντρικό. Είναι τώρα εγώ εδώ, δεν είναι αυτό. Τι γίνεται όμω. Αύριο μεθαύριο θα παίξουν αυτοί οι subscribers. Οι members, οι fans. Εσεί παίρνετε μαθήματα. Οι donators. Μάθετε να είστε άνθρωποι. Κάντε donate. Members only. 2 ευρώ είναι. Κάντε ένα donate να παίξετε την μπαλίτσα. 4 ευρώ είναι. Members. 4 ευρώ. 4 ευρώ γίνεσαι member και μπορεί να κερδίσει δικαίωμα να παίξει. Σε... Όπως επίσης αυτοί που δεν έχουν follow στο Instagram και δεν απαντάνε στις ψηφοφορίες για τα 50 που πέφτουν. Κακός. Θα χάσουν την ευκαιρία τους και αυτοί να παίξουν ίσως. Γιατί οπότε... άλλο μία ευκαιρία, άλλο μηδέν. Ωραία. Μπράβο Περικλή, συγχαρητήρια. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Είσαι καλοφάγωτα. Πώς νιώθεις που. Πώς νιώθεις που. Νομίζω να το βάλει μέσα στην πύρα. Τώρα... Ήταν battle. Μαγείρων. Ήταν δύσκολο. Δηλαδή, εγώ το περίμενα. Δεν ξέρω, εγώ δεν έπαιζα. Δεν ξέρω, δεν νιώθω. Πώς νιώθεις που αν αυτή η εκπομπή γίνει viral, ναι, θα είσαι ο πρώτος νικητής. Νιώθω περίεργα, νιώθω πάρα πολύ ωραία. Θες να παίξεις και μελλοντικά και σε άλλο challenge. Θέλω, ναι, θέλω. Ό,τι και να νόμιζε αυτό. Μπορεί να μην είναι φαγητό. Ό,τι και να είναι, εγώ θέλω εκεί τα. Κάτι έλεγε για λεπτά. Άμα να τρέξει 100 μέτρα θα το κάνεις. Θα το κάνω, ναι. Θα τρέξει 100 μέτρα να περάσει την εκπομπή. Δεν έχει, θα προσπαθήσει. Θα προσπαθήσω, μπράβο. Σε αυτό το κάτι το challenge θέλω να παίξω κι εγώ. Είναι το μόνο που θα νικήσω, νιώθω. Αμάν. Θα πάρει αίμα πίσω. Νομίζω το δεύτερο challenge έχει φύγει τρέξιμο. Έχει και τρέξιμο. Εντάξει, αλλά δεν θα γίνει καν το challenge. Γιατί άμα σου πω τώρα 50 ευρώ, ποιο πάει και μου φέρει ένα προφιτερόλ τώρα από την αγγλία. Δεν είναι στην πρόταση και σηκώθηκε. Όπως καταλάβατε, μπήκαμε δυναμικά για χειμώνα. Αλέτζε την μπλουζάκια 15 ευρώ. Αγλέρα μπλουζάκια θα βγάλουμε, ρε μαλάκι. Πρέπει να είναι. Κάτι που δεν συζητήσαμε. Είναι η χρονιά. Φέτος θα γίνει. Ερώτηση στο βίντεο. Θα βγει αγλέρα μπλουζάκι με το όνομα του πίσω του subscribe. Και αυτό καλό, αλλά 1000 ευρώ. Με hashtag μπορεί. Like, share, subscribe, ρε. Like, share, subscribe. Members. Έχασα από. Κακό μαλάκι κοτόπουλο. Τανδούρι. Έχασα από τανδούρι. Chicken. Από τανδούρι chicken. Πολύ ωραίο. Από ανατολή τι άνθρωπο. Καλό ήταν. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, αλέτζε. Το τσι.